Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να ανοίξουμε το ζήτημα των γυναικοκτονιών. Να ξαναπώ ότι χαίρομαι που εργάζομαι σε ένα κανάλι που ήδη από πέρυσι μιλούσε για γυναικοκτονίες. Δεν φοβήθηκε τη λέξη, δεν φοβήθηκε τον όρο και δυστυχώς πλέον συνηθίζεται ο όρος γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Έκτη γυναίκα πέφτει νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Αυτή τη φορά του συζύγου της. Φέτος. Έκτη. Μετρημένα, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός, Σπύρο. Λοιπόν, μία 31χρονη στη Δάφνη έπεσε νεκρή από κουζινομάχαιρο από τον σύζυγό της, ο οποίος όταν παραδόθηκε στην αστυνομία με αίματα στα χέρια του, είπε γιατί την ζήλευα. Γιατί η αντρική ζήλια μάλλον είναι διαφορετική. Είναι θανάσιμη η γυναικεία ζήλια, δεν είναι θανάσιμη. Δεν ξέρω τι να πω. Το εντυπωσιακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ήδη από τις 11 Ιουλίου μία γειτόνισσα, μία θαραλέα κυρία, η κυρία Σίλβια Μουρούτη, είχε πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και είχε καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας όταν άκουσε τη γυναίκα στο διπλανό διαμέρισμα να φωνάζει βοήθεια. Θα μας τα πει στη συνέχεια, επιστρέφει στο σπίτι της από την υποδιεύθυνση όπου κατέθεται. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Τελικά, με μια ανακοίνωση η οποία δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είπε ότι εντάξει, δύο αστυνομικοί που τότε σταμάτησαν, κατέβασαν το παράθυρο, κατέβηκαν κάτω, αλλά δεν ανέβηκαν ποτέ πάνω και δεν χτύπησαν κανένα κουδούνι και επιβιβάστηκαν και ξαναέφυγαν μετά από 25 λεπτά, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λέει ότι όμως εμείς και μπράβο μας έχουμε ιδρύσει την υποδιεύθυνση για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Μπούρδες, η Γεροβασίλη ίδρυσε την εν λόγω υποδιεύθυνση και γι' αυτό στα εγγένεια που έγιναν επί Χρυσοχοίδη αναγκάστηκε να την καλέσει. Βέβαια, η Γεροβασίλη δεν πρόλαβε την ίδρυση με το προεδρικό διάταγμα. Ο Χρυσοχοίδης που το πρόλαβε δεν στελέχωσε. Και όταν στελέχωσε, το έκανε μετά την υπόθεση της Ηλιούπολης με τον μαστροπό αστυνομικό και το κορίτσι που το είχαν κάνει μπαλάκι και το είχαν, δεν θυμάμαι πώς, 6-8 ώρες στο τμήμα να περιμένει και να πηγαίνει από διεύθυνση σε διεύθυνση. Λοιπόν, είπε ότι θα στελεχώσει και ότι θα μπουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε κάποια τμήματα πιλωτικά. Δεν φτάνουν ούτε τα πιλωτικά τμήματα, ούτε οι πιλωτικές μονάδες στα τμήματα, δεν φτάνουν ούτε οι ξενώνες που υπάρχουν, δεν φτάνει ούτε το 15900 όπου μπορούν να καλούν οι κακοποιημένες γυναίκες 24 ώρες το 24ωρο. Πάμε όμως να υποδεχθούμε την κυρία Φανή Γιωτάκη, δικηγόρο, η οποία είναι γνώστρια των ζητημάτων αυτών και χαιρόμαστε πολύ που είναι κοντά μας απόψε. Κυρία Γιωτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κυρία Γιωτάκη, και επειδή γνωρίζετε καλά το θέμα, θυμάμαι ήσασταν από εκείνες τις δικηγόρους που έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου και για το νόμο πλέον, για την συνεπιμέλεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί είστε από εκείνους τους νομικούς που λένε ότι είναι αναγκαία η κατοχύρωση, η νομική του όρου γυναικοκτονία. Και για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, να σας πω, είναι κατώτερες οι γυναίκες και πρέπει να υπάρχει ειδικός όρος ανθρωποκτονία, δεν είναι? Θα λέμε δηλαδή και ανδροκτονία όταν είναι άνδρας το θύμα? Είναι κλασική ερώτηση λοιπόν που θέτετε και την έχετε πάει και ένα βήμα παραπάνω. Η γυναικοκτονία λοιπόν δεν είναι μια απλή ανθρωποκτονία. Έχει ένα διτό χαρακτήρα, θα έλεγα, γιατί ο δράστης, πέρα από δολοφόνος, εκτελεί και το ρόλο, έχει μάλλον το ρόλο του θήτη, του προστάτη, του ανθρώπου που θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες και πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον έχουν παραβιαστεί οι όροι που έχει θέσει, να τελέσει το αδίκημα αυτό, το έγκλημα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, δεν θεωρούνται κατώτερα μέτρα και δεν θεωρείται ευνοϊκή ρύθμιση στο πλαίσιο της προστασίας των γυναικών οποιαδήποτε
νομικά ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των θυμάτων. Συνεπώς, εγώ θεωρώ ότι η γυναικοκτονία πρέπει καταρχάς να αναγνωριστεί σαν φαινόμενο. Και για λόγους ταξινόμησης, άρα. Ως υπαρκτό φαινόμενο στην κοινωνία μας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στην Καραϊβική έχουμε γυναικοκτονίες κάθε 2 ώρες. Εδώ δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό ακόμα. Και να μην φτάσουμε. Ακριβώς. Και δεν αρκεί και μόνο η αναγνώριση, λοιπόν, αυτού του φαινομένου. Ενδεχομένως να υπάρξει αυτό που λένε πάρα πολύ νομικοί στις σεξιστικές διατάξεις, να γίνει και η αναγνώριση του φύλου ως σεξιστική, ως έμφυλη διάκριση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει κυρώσει από το 2019 την 17 την οδηγία 29 για την προστασία των θυμάτων. Έχει κυρώσει το 2018 την περιβόητη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και πολύ πριν από αυτό τη σύμβαση Σεντάου για την εξάλληψη όλων των διακρίσεων κατά των γυναικών. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση της επικινδυνότητας και δεν λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την προστασία των θυμάτων σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αυτεπαγγέλλοντος διωκόμενος χαρακτήρας της ενδοοικογενειακής βίας δεν τηρήθηκε. Για τη Δάφνη μιλάμε τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, η αστυνομία... Να μας εξηγήσετε τι έπρεπε να γίνει, δηλαδή, που δεν έγινε. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και με τις άλλες διατάξεις, θα πρέπει στις περιπτώσεις που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία να λειτουργεί αυτεπάγγελτα η αστυνομία και να μην χρειάζεται τα θύματα να υποβάλουν μήνυση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να υποβάλουν μήνυση ή είναι αποτρεπτικό ή φοβούνται. Οπότε εδώ υπάρχει ένα κενό. Στη συνέχεια ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει περιοριστικούς όρους σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το οποίο όμως βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται. Και φυσικά πολλές φορές τα αυτόφορα δεν εκτελούνται. Κυρία Γιωτάκη, μου επιτρέπετε. Είναι ο Σπύρος Ουρμελίδης. Κυρία Γιωτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλήσατε για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχει γίνει αποδεκτή και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ωραία, έχει εγκριθεί, δεν μου έρχεται τη λέξη σωστά. Κυρωθεί. Δεν έχει κυρωθεί, σωστά. Έχει γίνει όμως, έχει περάσει προς την αστυνομία, προς τους θεσμούς, προς όλους τους θεσμούς με εγκυκλίους, ώστε να ξέρουν τι κάνουν. Διότι μια σύμβαση Κωνσταντινούπολης δεν λέει τίποτα για τον αστυνομικό. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει η εκπαίδευση πάνω στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας. Όχι, λέω, αν έχουν γίνει και εκείνες οι πρακτικές ενέργειες, ώστε στα χαρτιά τους να το έχουν, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι από καταγγελίες που έρχονται σε εμάς από διάφορες ΜΚΟ που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η αστυνομία δεν βοηθά, δεν λειτουργεί πάρα πολλές φορές βοηθητικά στα θύματα και πολλές φορές διώχνει και τα θύματα. Λειτουργεί και αποτρεπτικά. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το θέμα και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα θύματα, βλέπουμε τα θύματα, τις περιπτώσεις αυτές που έχουμε, τις γυναικοκτονίες, είτε αφορούν ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα είναι μια συνεχιζόμενη πράξη, δηλαδή η κορύφωση είναι η δολοφονία, είναι μια βία που ασκείται για πάρα πολύ καιρό, είτε συγκάλυψη για ιδεχθή εγκλήματα, όπως στην περίπτωση της Ελένης στο Παλούδι. Συνεπώς, η αστυνομία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ας με επιτραπεί όρος, επιτελέσει το έργο της. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μιλήσατε για αυτεπάγγελτη δίωξη. Η αυτεπάγγελτη δίωξη έρχεται αν το θύμα καταγγείλει
ή μπορεί να καταγγείλει και ο γείτονας και η γειτόνισσα ή κάποιος άλλος? Γιατί εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Πολύ συχνά το θύμα είναι πάρα πολύ φοβισμένο για να καταγγείλει. Κανονικά θα πρέπει στις περιπτώσεις που γίνει είτε καταγγελία είτε αντιληφθούν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει και είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτά τα περιστατικά, γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, να λειτουργεί αυτεπάγγελτα η ποινική δίωξη και να προστατεύονται όλες αυτές τις περιπτώσεις και για τις γυναίκες και για τα παιδιά φυσικά. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Επιχειρείται αυτή την περίοδο να πιστωθεί στην κυβέρνηση η υιοθέτηση, αν και δεν είναι σωστός ο όρος, του εγχώριου μητού. Αυτή τη στιγμή τα εργαλεία που έχει ένα θύμα για να καταγγείλει, πέρα από το 15900 ή το να καλέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, για παράδειγμα, ποια άλλα είναι? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία. Γνωρίζω ότι στις περιπτώσεις των βιασμών είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση από τα δημόσια νοσοκομεία. Τα περισσότερα δεν έχουν στελέχωση από ιατροδικαστές. Γι' αυτό και τα θύματα πάρα πολλές φορές χρειάζεται να παραμείνουν 3 και 4 ημέρες με τα ρούχα του βιασμού, με τα αίματα κτλ. Μέχρι να εξεταστούν. Στη συνέχεια είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης. Πολλά χρόνια μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις. Και φυσικά τα θύματα είναι υποχρεωμένα να δίνουν πάρα πολλές φορές κατάθεση μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί έως και 18 φορές να δώσει κατάθεση. Απίστευτο. Απίστευτο. Κυρία Γιωτάκη, είμαστε θέλω να... μοναδική χώρα σε αυτό. Θέλω να μείνετε μαζί μας και να υποδεχθώ μία πολύ θαραλέα κυρία, την κυρία Σίλβια Μουρούτη, η οποία μένει στο... Καλησπέρα σας, κυρία Μουρούτη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας σήμερα, γιατί έγινε viral με όρους διαδικτύου, το «Τη σκότωσε τελικά, μόνο αυτό έχω να πω» που γράψατε στο Facebook, αναδημοσιεύοντας μάλλον το στάτους που είχατε κάνει την 11η Ιουλίου, το οποίο κλείνει. Δεν έκανα καταγγελία για πάρτι, αγαπημένη ελληνική αστυνομία. Σας κάλεσα ενώ είχε θορυβηθεί ακόμα και η διαχειρίστρια. Όχι άγχος, παιδες, μόνο τα πτώματα μετράνε τηλεοπτικά. Όταν τις φάξει, λοιπόν, θα ενημερώσω πρώτα κάνα κανάλι για να σας φωνάξουν. Τελικά την έσφαξε. Ναι, ισχύει. Ήταν σχεδόν προφητικό. Δεν θα έπρεπε, βέβαια, να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, να βγαίνουμε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης σε τέτοιο επίπεδο όσο αναφορά για καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και να καταλήγουμε τελικά να λέμε το τελικά πώς τη σκότωσε και να ψάχνουμε να βρούμε αυτό. Θέλετε για μένα πρέπει να υπάρχει ένα κλικ πιο πίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει η πολιτεία να προλαμβάνει και να μην τρέχει να θέσει σε διαθεσιμότητα τους αστυνομικούς οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Θέλετε όμως να μας πείτε τι έγινε εκείνη τη νύχτα της 11ης Ιουλίου. Πρακτικά τη νύχτα της 11ης Ιουλίου και αφού έχω τελειώσει με την εργασία μου, έχω καθίσει με το σύζυγο για να φάμε. Έχουμε βάλει και να δούμε μία σειρά συγκεκριμένα, γιατί αυτό κάνουμε σε διαδικασία στην καθημερινότητά μας. Άκουσα θόρυβο αρχικά, αυτό που λέμε τον λεγόμενο γδούπο, να το θέσουμε έτσι, από έπιπλα, από πράγματα κτλ. Άκουσα τη σύζυγο να καλεί σε βοήθεια, θεώρησα άμεσα ότι θα έπρεπε να πράξω κάτι, κάλεσα το 100, έκανα την καταγγελία μου συγκεκριμένα, επειδή θεωρούσα ότι ακούγονται πάρα πολύ, ζήτησα στην άμεσο δράση και στη τηλεφωνήτρια η οποία το σήκωσε, ακούστε, ακούστε, εγώ επειδή είχα την ένταση, ακούστε, ακούστε, πρέπει να την ακούτε, με ενημέρωσαν φυσικά ότι θα έρθει. Εκείνη την ώρα, επειδή είχε δημιουργηθεί αρκετή φασαρία, συναντήθηκα ακριβώς στην είσοδο, στην πόρτα που βλέπετε από πίσω, πρακτικά
με την διαχειρίστρια, που μου λέει να χτυπήσουμε. Της λέω δεν χρειάζεται, λέω έχω καλέσει, λέω την αμεσοδράση, καλό είναι να μην κάνουμε, λέω κάτι εμείς και τα λοιπά. Βγήκα στο μπαλκόνι, περίμενα την αμεσοδράση και έγινε ακριβώς αυτό που περιγράφω. Δεν το αφήσατε πρακτικά. Άρα, μείνατε εκεί, περιμένατε να έρθουν. Ναι, περίμενα να έρθουν, περίμενα στο μπαλκόνι μέχρι να έρθουν, γιατί είχα δώσει τα δικά μου στοιχεία κουδουνιού για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. Ήταν μια συνθήκη όπου εμείς μόλις είχαμε αλλάξει κουδούνια στην πολυκατοικία. Οπότε ήξερα σίγουρα ότι το δικό μας θα το βρούνε και έχει αναρτηθεί το αντίστοιχο όνομα. Οπότε είχα δώσει το δικό μου όνομα. Και απλά να βεβαιώσω ότι μέχρι και σήμερα τα ονόματά τους, παρότι ήταν γειτονές μου, δεν τα γνώριζα. Οπότε δεν θα μπορούσα να δώσω σίγουρα το κουδούνι τους. Έδωσα το δικό μας. Για να μπορέσουν να έχουν εύκολη πρόσβαση. Είδα το περιπολικό, ήρθε όντως σε 25 λεπτά. Αυτό που έλεγα εγώ, είδα να ανοίγουν λίγο τα παράθυρα. Έτρεξα απευθείας μέσα για να τους ανοίξω. Δηλαδή δεν είχα επαφή εκείνη την ώρα ουσιαστικά με το τι γίνεται έξω. Και έφυγαν. Δεν χτύπησε κανείς. Ζήτησα από το σύζυγο του, ζήτησα να βγει στο μπαλκόνι του. Λέω, δεν μου χτυπήσει, δεν μου έχουν χτυπήσει ακόμα, κάτι συμβαίνει. Βγήκε έξω, περιπολικό δεν είδε. Με καθησύχασε, μου λέει: εντάξει, μπορεί να κάνουν κύκλο, επειδή εδώ υπάρχει ένα πάρκι, να μην ενοχλούν και τα λοιπά. Του λέω: καλά, περιμένουμε, λέω, στον μπαλκόνι να δούμε τι θα γίνει. Μείναμε για κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα στον μπαλκόνι. Περιπολικό φυσικά δεν ξαναήρθε. Και αυτό. Μέχρι, δηλαδή, αυτό ήταν εκείνη η νύχτα. Κυρία Μουρούτη, μία ερώτηση, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον δεν έχουμε αυτό το γνωστό που λένε οι γείτονες στα κανάλια, πέσαμε από τα σύννεφα, ήταν πολύ καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Εδώ έχουμε μία περίπτωση που ο δράστης είχε δώσει δικαιώματα. Πρακτικά αυτό που λαμβάνω και εγώ και αυτό που και λαμβάναμε και εμείς όταν τον συναντούσαμε έξω από το σπίτι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γινόταν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή εγώ δεν είδα έναν άνθρωπο που κουβαλούσε αυτό που λέμε το βάρος μαζί του. Έξω ήταν πολύ ευχάριστος, πολύ ομιλητικός. Στις ελάχιστες φορές δηλαδή, τουλάχιστον εμείς που είχαμε συναντηθεί, γιατί δεν υπήρχαν ενδοοικογενειακές επαφές ή οτιδήποτε. Δεν ήσασταν φίλοι, ήσασταν απλά μένατε στην ίδια πολυκατοικία. Ναι, απλά ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα. Σε τέτοιο επίπεδο ήταν φαινόταν χαμογελαστός, ευδιάθετος. Δεν κουβαλούσε κάτι μαζί του, να το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εγώ έχω ένα πρόβλημα στη δουλειά μου και βγω εκείνη την ώρα για καφέ, σίγουρα δεν θα είμαι με το χαμόγελο. Μπορεί να με δει κάποιος να μου πει τι έχεις. Αυτό δεν φαινόταν στο συγκεκριμένο άτομο. Οπότε δεν ξέρω τι γνώμη μπορεί να έχουν κάποια άλλα άτομα για το συγκεκριμένο. Ναι. Ο οποίος διατηρεί και κατάστημα από ό,τι μάθαμε, το οποίο ήταν και αρκετά δημοφιλές στη γειτονιά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και εσείς νέα γυναίκα, από ό,τι είπατε είστε και εσείς παντρεμένοι, μιλήσατε και για τη διαχειρίστρια, άρα ήταν γνωστό στην πολυκατοικία ότι τουλάχιστον εκείνο το βράδυ της 11ης Ιουλίου η 31χρονη είχε κινδυνεύσει. Θεωρώ πως ναι, από τη στιγμή που ήρθε λόγω της φασαρίας και από τη στιγμή που έχει ακούσει κάτι, σίγουρα ήταν πλέον γνωστό. Κυρία Γιωτάκη, να πάω στην κυρία Γιωτάκη. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί τι γίνεται. Η αστυνομία έφυγε. Έχουμε μία γειτόνισσα η οποία έκανε το καθήκον της και έκανε και παραπάνω από το καθήκον της. Δεν κάλεσε απλά την αστυνομία, περίμενε να έρθει, έδωσε στοιχεία, το συζήτησε, ήταν έτοιμη να ανοίξει. Και έχουμε μία αστυνομία η οποία κατέβασε το παράθυρο αφού γκράστηκε και αποχώρησε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει η... προφανώς δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στο πώς θα χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, γιατί πολλές φορές όταν καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα θύματα τους λένε ότι βρείτε τα μεταξύ σας, και όλα αυτά όπως και στην περίπτωση της Μακρινίτσας που είχαμε και με την Κωνσταντίνα Τσάπα λέτε, που υπήρχαν και ασφαλιστικά μέτρα. Είχε ασφαλιστικά μέτρα και είχαν γίνει πολλές διαδικασίες, είχαν γίνει όλες οι νομικές διαδικασίες και πάλι το σύστημα δεν την προστάτευσε. Κυρία Μουρούτη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μπήκατε στη διαδικασία και να πάτε να καταθέσετε, αν και υποθέτω ότι αυτό ήταν υποχρέωση μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ναι, αλλά που βγήκατε και σε εμάς, γιατί εγώ παρατηρώ μία
λεπτή μοβ γραμμή που τελικά συνδέει γυναίκες, είτε τη σερβιτόρα της Ηλιούπολης που έσωσε το 18χρονο, 19χρονο κορίτσι από τον μαστροπό αστυνομικό, τώρα εσείς που προσπαθήσατε αλλά δεν τα καταφέρατε τελικά. Και θα ήθελα να κλείσουμε με το δικό σας μήνυμα, γιατί νομίζω ότι αν έχει κανείς γειτόνους, καλό είναι να είναι σαν εσάς. Το δικό μου μήνυμα, τουλάχιστον αν φτιαχτούν κάποιες διαδικασίες, δεν γνωρίζω πώς, όμως μέσα από την άμεση δράση, είναι ότι όλοι να είναι ευαισθητοποιημένοι. Όταν κάποιος καλεί σε βοήθεια, να μην φοβούνται, να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, και από τη στιγμή που φυσικά εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, να καλέσουν την άμεσο δράση, να κάνει και αυτή τη δουλειά της. Είναι καλό γενικότερα να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σαν άτομα, γιατί κάποια στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, θα μπορούσε το ίδιο πράγμα να χτυπήσει την πόρτα μας και να ζητάμε εμείς βοήθεια και να μην τη λαμβάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση και αλληλεγγύη. Και να μην είμαστε απλά. Να μην παρακολουθούμε απλά και αδιάφορα ότι αυτό γίνεται και εντάξει, είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο και πρέπει κάτι να κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς, πολύ, κυρία Μουρούτη, και εσάς, κυρία Γιωτάκη. Νομίζω κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να εγώ ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους που μονοπόλησα την κουβέντα, αλλά αυτά τα θέματα, δεν ξέρω, εμένα με ενοχλούν βαθιά. Όλους μας ενοχλούν. Όλους μας ενοχλούν και βαθιά. Και το πρόβλημα είναι όταν συνειδητοποιήσουμε ότι, βεβαίως με το αν δεν γράφεις ούτε ιστορία ούτε πορεύεσαι, αλλά εάν οι αστυνομικοί εκείνο το βράδυ είχαν κατέβει, ενδεχομένως σήμερα η 31χρονη να ζούσε και ενδεχομένως να είχε δρομολογηθεί μια άλλη διαδικασία στο ζευγάρι. Είναι έτσι. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς διακόπτουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την πολιτική μας συζήτηση. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.